Εχθές για πρώτη φορά σε προεκλογική κίνηση επιτέλους φάνηκε ότι τα κόμματα πάνε να συρθούν, όπως το λέω, πάνε να συρθούν πίσω από μια ατζέντα που απασχολεί εκατομμύρια Έλληνες. Και αυτό είναι τα κόκκινα δάνεια, οι πληστηριασμοί κτλ. Το λέμε, το ξαναλέμε, τις συνευθύνες όλων κτλ. Κάτι ψέλησε στα πλαίσια της οικονομίας ο Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χθες, ο Τσίπρας, έκανε ολόκληρη συζήτηση, για πρώτη φορά το είδα αυτό προεκλογικά, πάνω στο θέμα. Κατέθεσε προτάσεις, καλές ή κακές, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος και ο κόσμος που υποφέρει και οι άνθρωποι που τον εκπροσωπούν. Αλλά πάντως αφιέρωσε μια ολόκληρη ημέρα να σταυροκοπιέσαι για ένα θέμα που είναι βραδιφλεγής βόμβα γρήγορης καύσης πλέον. Εκεί μέσα στους καλεσμένους για να καταθέσουν τις απόψεις τους είδα ότι ήταν και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Καταναλωτών και Δανειοληπτών, ο καλός φίλος εκπομπής, ο κύριος Βαγγέλης Κρητικός, ο οποίος δεν μάσησε, είπε πράγματα, δεν πήρε απαντήσεις όλα, πρέπει να είμαι δίκαιος. Ιδίως αυτά που ζήτησε ονομαστικοποίηση των μετοχών, των funds και των servicers και αυτοί που αγοράζουν, ξεσκίζουν δηλαδή beer παρά τις περιουσίες, να καταθέτουν ότι δεν είναι μαύρο το χρήμα με το οποίο αγοράζουν, έδωσε και παραδείγματα, απάντηση δεν πήρε. Όμως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι δειλά-δειλά, ναι, τα κόμματα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι εδώ υπάρχει θέμα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και σε εσάς και στην εκπομπή σας και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, είναι τουλάχιστον μία επιτυχία του χώρου, του κινήματος, θα το πω έτσι, που προσπαθεί να καταδείξει τη σοβαρότητα του θέματος με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς, το ότι έστω και τώρα φαίνεται να αρχίζει να μπαίνει στην προεκλογική, έστω και έτσι αν θέλετε, ατζέντα το θέμα. Βεβαίως, όπως πάρα πολύ σωστά προαναφέρατε, το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μια βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια και της κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι τέτοια η δυναμική του συγκεκριμένου φαινομένου, διότι αφορά είτε άμεσα είτε έμεσα πάνω από 2,5 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, που πραγματικά, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, θα αλλάξει ουσιαστικά και το κοινωνικό και το οικονομικό και το πολιτικό τοπίο της χώρας, όχι μακροπρόθεσμα, μέσω πρόθεσμα και άμεσα θα σας πω. Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιήσατε και μια έκφραση που αντιπροσωπεύει ακριβώς το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που λόγω αυτής της δυναμικής εξαναγκάστηκαν οι πολιτικοί σχηματισμοί, τα κόμματα, να συρθούν πίσω από τις εξελίξεις θα πω και να προσπαθήσουν έστω και δειλά να αντιμετωπίσουν το θέμα και εμέσως να αναλάβουν και τις ευθύνες που φέρουν. Χθες παρευρέθηκα, θα πω, με το πολύ σκέψεως, ανταποκριτικά στη συγκεκριμένη πρόσκληση, στη σχετική εκδήλωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου με επικεφαλής τον αρχηγό του, τον Αλέξη τον Τζίπρα. Και μόνο η κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι πραγματοποιήσει τέτοια εκδήλωση αποτελεί μια άμεση παραδοχή των τεράστιων ευθυνών που φέρει για τη σημερινή εξέλιξη του φαινομένου που απειλεί να διαλύσει την κοινωνία μας, διότι η εποχή της ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019 ψηφίστηκαν τα πάντα, θα πω, ό,τι αφορά σε αυτό που εξελίσσεται σήμερα. Επομένως και μόνο η προσπάθειά του να αμβλύνει τις συνέπειες αυτών που ψήφισε την περίοδο που ήταν κυβέρνηση και να προσπαθήσει να εξομαλύνει τα πράγματα, αλλά να πω και να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου που παρουσίασε, εάν και εφόσον αυτό θα το αποφασίσουν οι ψηφοφόροι, γίνει είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση είτε συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αποτελεί και μια νίκη του κινήματος και μια παραδοχή ευθυνών, αλλά και μια αναγνώριση του τεράστιου προβλήματος. Mm-hmm. Επί της ουσίας θα σας πω ότι αυτό που παρουσιάστηκε θα το μελετήσουμε. Σωστό. Αυτό που λέτε, και καλό είναι και ο κόσμος να ανατρέξει όχι μόνο σε αυτό, σε ό,τι θα προκύψει γι' αυτό, και να κάνει και συγκρίσεις και να βγάλει και συμπεράσματα. Ωστόσο, έχετε μια πρώτη γεύση αυτού που παρουσιάστηκε χθες, Βεβαίως. Θα σας πω ότι ένα πρώτο
θετικό σημείο από το άκουσμα. Αποτελεί το γεγονός αυτό που έχω πει πολλάκις μέσα από τις φιλόξενες συγκρότητες της εκπομπής σας, της υποχρεωτικότητας της συμμετοχής των πιστωτών, των δανειστών δηλαδή, των fans, των services και των τραπεζών στη διαδικασία του εξοδικαστικού. Και μια υποχρεωτικότητα που σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν να συνοδεύεται από υποχρεωτική αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Άρα το καθιστά υποχρεωτικό στην ουσία. Σου λέει ότι αν δεν έρθεις δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κατασχέσεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό θα πω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό σημείο που έρχεται, θα χρησιμοποιήσω την πολύ απερή έφραση, και δένει με αυτό που υποχρεώθηκε η κυβέρνηση μέσα από τις πιέσεις μας να πράξει το αμέσως προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή εάν, γιατί προς το παρόν ισχύει το προαιρετικό, ότι εάν προσέλθει το φάνη ή το services στην διαπραγμάτευση του εξοδικαστικού, να είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το γιατί δεν δέχεται και τους λόγους να κάνει η ρύθμιση οφειλών του δανειολήπτη. Επομένως το ένα συμπληρώνει το άλλο με πολύ θετικό τρόπο, εφόσον φυσικά γίνει πράξη μέσα από οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι επί της ουσίας εμείς θέσαμε τρία πολύ βασικά θέματα, τα οποία εφόσον υλοποιηθούν, εφόσον, διότι όποιος παρακολούθησε την εχθεσινή μου παρέμβαση ομιλία θα παρατηρήσει ότι ξεκίνησα με αυτό που είπε η Λούκα η Κατσέλη και είπε ότι χρειάζεται γερό στομάχι και σύγκρουση. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ απευθύνθηκα προσωπικά και όχι σε στέλεχο, στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τζίπρα, και του είπα ότι για αυτά τα τρία θέματα θέλει σύγκρουση. Και θέλει σύγκρουση γιατί, διότι θα συγκρουστεί στην ουσία κυριολεκτικά με την ουσία του προβλήματος. Διότι αν αυτά τα τρία σημεία που προανέφερα ίσχυαν και σήμερα, πιστέστε με, θα είχαμε 80% ρυθμίσεις βιώσιμες παρά πληστηριασμούς. Ποια είναι λοιπόν τα τρία θέματα που πιστεύετε ότι είναι η καρδιά για να ανοίξει όλη η συζήτηση? Το πρώτο θέμα είναι να δημιουργηθεί δημόσιο εθνικό μητρό, το οποίο αυτό που σας λέω συνάβει και το τόνισα και χθες και με την κείμενη εθνική αλλά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, περί ξεπλήματος μαύρου χρήματος και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από κλιματικές ενέργειες, όπου θα νομοστακοποιούνται και θα υπογράφονται υποχρεωτικά οι μέτοχοι των εξωχώριων funds και των services που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και θα είναι υποχρεωμένοι να αποδείξουν από πού προέρχονται τα κεφαλαία τους. Μάλιστα. Είναι θέμα ουσίας. Απάντηση δεν πήρατε σε αυτό, πρέπει να πω. Θα δούμε, θα το μελετήσουν από ό,τι καταλαβαίνω. Δεύτερον, ζητήσαμε για το θέμα των πληστηριασμών. Κάτι που ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες στην επικράτεια αυτής της χώρας. Ότι δηλαδή και εγώ, κύριε Σαχίνη, και εσείς καλούμαστε να αποδείξουμε από πού προέρχεται και το τελευταίο ευρώ που έχουμε και να προσκομίζουμε να αποδείξει η τιμολόγια. Ζητήσαμε λοιπόν το αυτονόητο. Όποιος προσέρχεται σε πληστηριασμό, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, είτε νομική προσωπικότητα αλλοδαπής ή ελληνικής προέλευσης, να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα φορολογικά του παραστατικά, να ελεγχθεί το πώς ενέσχες και να προσκομίσει πιστοποιητικό καθαρότητας χρημάτων, κάτι που προβλέπεται από διεθνείς συνθήκες που έχει προσυπογράψει η ελληνική δημοκρατία. Θυμίζω βασιλεία νούμερο 1, βασιλεία νούμερο 2, βασιλεία νούμερο 3 που διέπουν τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή η τράπεζα που εκταμείβει τα χρήματα είναι υποχρεωμένη να ελέγξει από πού προέρχονται και αν είναι απονόμιμη και δραστηριότητα. Δώσατε και ένα παράδειγμα, σας κοίταξαν, θέλω να το πω αυτό, σαν αστροναύτη όταν το δώσατε. Δηλαδή παρατήρησα, γιατί την άκουσα όλη τη συζήτηση, για να ξέρουμε και τι λέμε σήμερα, γι' αυτό την άκουσα, είδα, με εξαίρεση την κυρία Κατσέλη που δεν έδειξε καμία έκπληξη, είδα τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον αρχηγό, είδα την κυρία Χτσιόγλου, τον κύριο Χαρίτση αν θυμάμαι καλά και τον κύριο Λυρίτση να σας κοιτάνε σαν εξωγήινο. Για πέστε το παράδειγμα αυτό. Το επαναλαμβάνω λοιπόν, αφορά πρώτη και κύρια κατοικία περίπου στα 50 ή 54 τετραγωνικά μέτρα σε μια μικροαστική συνοικία των Αθηνών στο Νέο Κόσμο που χάθηκε σε πληστηριασμό. Αφορά πρώτη και κύρια κατοικία. Το σπίτι αυτό, θα πω, η πρώτη αυτή κατοικία χτυπήθηκε στον πληστηριασμό και πάρθηκε, θα το πω έτσι απλά, από Ισραηλινό υπήκο, ο οποίος δεν έχει άδεια μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα μας,
δεν διαθέτει μόνη η διεύθυνση, διότι ζητούσαμε επισταμμένος διεύθυνση από το συμβολιογράφο του πληστηριασμού και δεν είχε να μας δώσει. Δεν διαθέτει και αφημί, πιθανότητα έβγαλε κατ' όμοι της πιέσεώς μας. Και σαν επάγγελμα δηλώνει DJ σε δισκοτέκ στην Ιερουσαλήμ και στη Δρυτό. Αν αυτό δεν είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στα ποσά που έδωσε, διπλάσια ποσά για να πάρει ένα σπίτι ή υπό απλάσιας αξίας, επομένως νομιμοποιήσει χρήμα, τότε ποιο είναι ξεβλήμα μαύρο χρήματος. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα, και τώρα έχουμε και στο τρίτο σημαντικό σημείο, στείλαμε εξώδικη καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές. Έχουν περάσει 5 μήνες και δεν έπραξαν. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς είπα, και είναι τρίτο και βασικό θέμα λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, ζήτησα συνταγματική αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας και ελέγχου λειτουργίας της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Αποτελεί ουσιώδες σημείο και τοπίο. Αν παρατηρήσετε, και με συγχωρείτε που σας προλαβαίνω ή σας διακόπτω, επειδή μάλλον δεν διαθέτουν σε συγκεκριμένο σημείο διάθεση σύγκρουσης και αλλαγών, προσπάθησα να το καλύψω λέγοντας ότι υπάρχουν και δικαστές που βγάζουν αποφάσεις τα παραδείγματα 100.000 δικαστών στον νόμο Κατσέλη. Εδώ όμως θέλω να συμπληρώσω ότι ο νόμος Κατσέλη, επειδή είμαι ένας από τους τεχνοκράτες που συμμετείχα στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου νόμου, ότι αποτελεί υποχρεωτικότητα. Δηλαδή έχει 1, 2, 3, 4 που ο δικαστής δεν μπορεί να το παρακαψεί, είναι υποχρεωμένος να το εφαρμόσει. Αυτός είναι και ο λόγος που βγήκαν αυτές οι αποφάσεις. Μάλιστα. Σε αυτό που άκουσα με προειδιάζει, αν θέλετε, για πολλά άλλα. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να κάνω δύο παρατηρήσεις και να τις σχολιάσετε. Νομίζω ότι η πιο κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική, τα είπα όλα μαζί, τοποθέτηση του τι συντελείται εδώ έγινε από την κυρία Κατσέλη, η οποία εδώ είπε ότι δεν είναι μια απλά βίαιη αναδιανομή πλούτου στη χώρα. Είναι στην ουσία η καταστροφή της ίδιας αναπτυξιακής και παραγωγικής βάσης χώρας ως συνέπεια. Δεν θα συνεγωρήσω απλώς ή θα συμφωνήσω. Θα συμπληρώσω λέγοντας ότι αποτελεί απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας. Διότι όταν έχεις 750.000 ακίνητα ιδιωτικού πλούτου σε χέρια εξωχώριων συμφερόντων αγνώστης προελεύσεως, δηλαδή δεν ξέρεις ποιοι είναι από πίσω, αυτό λέγεται απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας, που αν συνεχιστεί αυτό θα οδηγήσει στην κατάρρευση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της χώρας. Μάλιστα. Και το καλό είναι βεβαίως ότι συζητήθηκε εκτεταμένος, να το πω αυτό, και το ζήτημα της αγροτικής γης, ήταν από τους πρώτους που το κατεθέσει. Χθες άκουσα και εκπροσώπους ομοσπονδιών που θέταν τα θέματα των κατασχετηρίων και των πληστηριασμών, περιουσία συνεταιρισμών, δηλαδή συνεταιριστών. Θέλω να κλείσουμε λοιπόν ρωτώντας σας το εξής. Αφού ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης χθες, μεταξύ όλων των άλλων, δεσμεύτηκε ότι η πρώτη κίνηση, αν τον επιλέξουν, θα είναι να παγώσει τουλάχιστον για 3 μήνες με πράξη νομοθετικού περιεχομένου οποιαδήποτε διαδικασία πληστηριασμού, κατασχέσεων κτλ. Και στο σφυρί πρώτη κατοικία ή κύρια επιχείρηση. Το ερώτημα το δικό μου είναι, γιατί δεν αρπάζετε την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, εσείς και οι άλλες ενώσεις και φορείς, να καλέσετε τώρα με μια ανοιχτή δημόσια επιστολή, για να καταλάβει και ο πολίτης δηλαδή, όλα τα κόμματα να πάρουν θέση. Αν από τώρα, όχι μετά τις εκλογές, παγώνουν αυτή τη διαδικασία, συμφωνούν όλοι μαζί και η κυβέρνηση, να την παγώσουν σε ένα ορίζοντα 4-5 μηνών και να καταλήξουν σε ένα νόμο όλοι μαζί. Θα σας πω, γιατί αυτό που είπατε αποτελεί πραγματικά κίνηση ουσιαστική, ότι είναι μέσα στις προθέσεις μας. Διαμορφώνουμε μια τέτοια παρέμβαση. Για να έχει επιτυχία, όπως είπατε, πρέπει να συνεννοήσει το σύνολο του πολιτικού φάσματος. Γιατί? Διότι θα υπάρξουν σφοδρότατες αντιδράσεις από ποιους, από τους δανειστές της χώρας που είμαστε, μπορεί να βγήκαμε από την επιτήρηση, είμαστε όμως υπό εποπτεία. Μάλιστα. Το λέω, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω και θα ολοκληρώσετε. Γιατί είδα χθες ανακοινώσεις άλλων κομμάτων να λέει, εμείς αυτά τα 4 χρόνια μειώσαμε τα κόκκινα δάνεια κατά 15%. Τι πάνε να πει μειώσαμε? Δηλαδή βγήκαν στο σφυρί οι περιουσίες. Δεν το λέμε έτσι όμως, λέμε μειώσαμε τα κόκκινα δάνεια. Καταλάβατε? Παίζουμε με τις λέξεις. Ακριβώς, στουρθοκαμιλίζουμε, θα σας πω. Διότι τα κόκκινα δάνεια παραμένουν στην κοινωνία και στην οικονομία. Απλώς φύγανε από τους ισολογισμούς των τραπεζών, πουλήθηκαν, μπιλ μπαρά χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, σε κερδοσκόπους, αλλά τα δάνεια είναι εδώ.
Τα κόκκινα δεν είναι εδώ, οι καταστροφές είναι εδώ, οι πληστηριασμοί είναι εδώ, οι εκβιασμοί είναι εδώ, οι απειλές είναι εδώ, οι καταστροφές οικογενειών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εδώ, διότι καθημερινά εξαναγκάζομαι σε πολλές περιπτώσεις για λογαριασμό δανειοληπτών, επειδή δεν αντέχουν την επαφή, τη συνομιλία, επειδή υπήρχε άρνηση, αλλά σε εμάς εξαναγκάζονται να συνομιλήσουν, να συνομιλώ με εκπροσώπους μεγάλων φαντς, οι οποίοι λένε ότι εμείς για να μιλήσουμε θέλουμε 20.000 ευρώ, 30.000 ευρώ, 40.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ για να μιλήσουν. Για να μιλήσουν. Μάλιστα. Για να μιλήσουν. Θα το συμπληρώσω με αυτό που μου στέλνει και ο φίλος ο Γιάννης και το βρίσκω εξαιρετικό να το λάβετε υπόψη σας στην τακτική. Μου λέει: φέτος είναι χρονιά εκλογών. Και είναι χρονιά εκλογών βουλευτικών και αυτοδιοικητικών. Προτείνω, λέει, πέστε στον κύριο Πρόεδρο να ξεσηκώσουν όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, διότι τους αφορά το θέμα της αλλαγής ιδιοκτησιών άμεσα, αμεσότατα, να πιέσουν και αυτά με τη σειρά τους, αν θέλουν την ψήφο των δημοτών και των περιφερειακών εκλογέων, τα κόμματα, όλα μαζί, δεν λέμε να το αλλάξουν, να το παγώσουν μέχρι να αποφασίσουν τι θα γίνει. Καλό μου ακούγεται. Καλό. Βεβαίως και θα σας φέρω ένα παράδειγμα ότι αυτή ακριβώς την τακτική, και μάλιστα έχουμε και ψηφίσματα και από πάρα πολλούς δήμους στο παρελθόν από την Κρήτη, την είχαμε εφαρμόσει το 2002-2003-2004, δεν είχαμε βγάλει περίπου 100 ψηφίσματα από δήμους, κοινότητες και περιφέρειες εκείνη την εποχή και είχαμε καταφέρει τότε και είχαμε υπογράψει τους πληστηριασμούς. Επομένως η πρόταση του ακροτή σας, του κ. Γιάννη, πραγματικά είναι εύστοχη. Σκοπεύουμε να την εφαρμόσουμε σε συνδυασμό με τις διπλές ή τριπλές εκλογές που έχουμε, γιατί διότι το θέμα πλέον δεν χρήζει πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι εθνικό στην έκταση που εξελίσσεται και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε αφού το μελετήσετε. Μου λέει εδώ Βασίλη, σωθήκαμε, δεσμεύτηκε ο Τσίπρας, φάτε σαν ο άφοβα. Με συγχωρείς, Βασίλη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν αυτά γίνονται για προεκλογικό λόγο και θέλω να σου το πω, Βασίλη. Από το να συζητάνε για το σπίτι, το φόρεμα του ενός και του άλλου, τη βίλα, αν την οικίασε, δεν την οικίασε, αν την έκανε Airbnb η σύζυγος του Πρωθυπουργού ή αν την έκανε βίλα πολυτελείας ο βοηθός του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προτιμώ να συζητάνε για την πρώτη κατοικία και για τις επιχειρήσεις και ας μην τα κάνουν να κριθούν γι' αυτό. Αλλά δεν μπορεί να τους λέμε τους πολιτικούς γιατί δεν μιλάτε γι' αυτά και όταν μιλάτε γι' αυτά σιγά που μας πείσατε. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Και καλό Πάσχα θα ευχηθώ, γιατί οι γιορτές είναι πρωτοπυλών μας την επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.